Αρνητική εμφανίζεται η πλειοψηφία των πολιτών στην προσφυγή της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης αλλά και στην εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO που παρουσίασε η εκπομπή Ανατροπή του Γιάννη Πρετεντέρη. Στο ερώτημα πώς κρίνεται την προσφυγή στο μηχανισμό, θετικά απαντά το 31% και αρνητικά το 60,9%. Ενώ σε ό,τι αφορά την ανάμειξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι θετικές γνώμες πέφτουν στο 23,2% και οι αρνητικές ανεβαίνουν στο 70,2%. Βρισκόμαστε πράγματι σε έναν πόλεμο. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν χωράνε απαξιωτικοί ή προσβλητικοί προσδιορισμοί σε κανέναν πολιτικό αρχηγό. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον κατακτητή εντός εισαγωγικών να μπορέσει να εφαρμόσει το διέρη και βασίλευε. Δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που νιώθουμε όλοι μας. Ένα σοκ. Είναι σοκ στην ελληνική κοινωνία. Γιατί είναι μια απόφαση την οποία όλοι τη φοβόντουσαν, όλοι την είχαν στην πίσω σκέψη του μυαλού τους. Κάποιοι έλεγαν να δούμε αν μπορούμε να την αποφύγουμε και τώρα είναι μπροστά μας. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν την ορθότητα των πολιτικών επιλογών του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, τον Τόνι Σαμαρά. Ο οποίος ξεκαθάρισε από την αρχή ότι η χώρα θα έπρεπε να αποφύγει.